Θετικές είναι οι εντυπώσεις δημοτών και επισκεπτών μετά την παράδοση του Δυτικού Τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας στο πλαίσιο του έργου εξοραϊσμού, με τις σχετικές εργασίες να ολοκληρώνονται στο τέλος του χρόνου. Παραδόθηκε το Δυτικό Τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πολίτες, έχει αποσπάσει θετικά σχόλια. Σας αρέσει? Προς το παρόν, ναι. Καλά είναι. Είναι πιο ωραία δηλαδή από ό,τι ήταν πριν. Πάρα πολύ καλά μ' αρέσει. Τα λουλούδια, οι πρασές, όλο σε ώρα κάτι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, πιο καλύτερα. Μπράβο σε αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Τι σας αρέσει? Έχει πιο ομορφιά, έχουν στρώσει τα πλακάκια, έχει λουλούδια, τα πάντα ωραία. Αρκετοί δημότες εντυπωσιάστηκαν από τις πρώτες εικόνες και κυρίως με το ξύλωμα του μαρμάρου και την ενίσχυση των στοιχείων πρασίνου, ενώ παράλληλα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σε σχέση με την επικείμενη απομάκρυνση των πυλώνων φωτισμού για λόγους ασφαλείας, καθώς όπως τονίζεται από τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Το γεγονός ότι οι πυλώνες φωτισμού αναμένεται να απομακρυνθούν φαίνεται πως χαροποιεί αρκετούς πολίτες. Είναι πιο ωραία σχέση με πριν. Έχω να πω εγώ. Ειδικά το πλακάκι είναι πολύ καλή πρόσθεση στην πλατεία Ελευθερίας. Μακάρι να είναι τόσο καλό και το υπόλοιπο. Θα απομακρυνθούν και οι πυλώνες φωτισμού που έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Σας αρέσουν οι συγκεκριμένοι? Όχι. Είναι πολύ άσχημο σαν θέαμα. Ό,τι άκουσα νωρίτερα σχόλια από τους skateboardάδες, δεν είναι φιλικό για τους skateboardάδες αυτό, αλλά μου αρέσει, τολμώ να πω. Είναι μια αστική πλατεία. Θα απομακρυνθούν και οι πυλώνες φωτισμού, τα... Ναι, να φύγουν. Μακάρι να τελειώσει έτσι να το απολαύσουμε. Γενικώς ωραίο είναι, εντάξει. Τώρα η συνέχεια δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα απομακρυνθούν, λένε, και οι πυλώνες φωτισμού, τα σιδερένια. Αυτά ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσανε καθόλου. Μετά το πρώτο αναπλασμένο τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας που δόθηκε προς χρήση, προτεραιότητα δίνεται στη διαμόρφωση της Πλατείας Καζαντζάκη, ενώ μετά τις 20 Σεπτεμβρίου οι εργασίες θα ξεκινήσουν μπροστά από τον χώρο των καταστημάτων εστίασης. Αυτά τα κομμάτια επίσης βρίσκονται σε τμηματική παράδοση. Η Πλατεία Καζαντζάκη, η οποία ενοποιεί τον χώρο με το Πάρκο Γεωργιάδη, θα παραδοθεί σε 2 εβδομάδες. Τα υπόλοιπα κομμάτια θα έρθουν μετά. Και το τελευταίο το οποίο θα γίνει είναι αυτό το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, που αφορά τα ίδια τα καταστήματα. Το επόμενο χρονοδιάγραμμα θα είναι μετά τις 20 Σεπτέμβρη, όπου ο εργολάβος, ο ανάδοχος του έργου, θα μπει στο τμήμα των καταστημάτων και μπροστά στην περιφέρεια Κρήτης. Και παράλληλα θα ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Νοέμβρη, που είναι το βασικό μας χρονοδιάγραμμα, το σύνολο της Πλατείας Ελευθερίας.